πάμε, φίλες και φίλοι, σας καλησπερίζω για δεύτερη και τελευταία φορά. Δύο βίντεο σήμερα Σάββατο, Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021. Με τα πάντα τις υπογειοποίησα από ψηλά. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε παιδιά εδώ πέρα σαν ένα μεγάλο φρεάτιο και δίπλα από τα γεώπανα ασφαλτόπανα του 10ου Ματιού, αν πείτε το 8ο σήμερα τροποτινά μπετώνεται, σκυροδετείτε, καθώς γίνεται κίνηση τώρα. Σας παίρνω λιγουριά, χανούμια. Χανούμια. Λοιπόν, χανούμια στη Νέα Φιλαδέλφεια, χανούμια στην πολυκατοικία. Είναι ο φίλος μου ο Θωμάς ο Μαλιάς. Και τα αγόρια του. Λοιπόν, είναι ο γιος του. Έλα, λέγε ρε. Ο Ζάχος. Και τα φιλαράκια, πείτε ρε. Κοσμάς. Κοσμάς και Δαμιανός. Στάθης. Λοιπόν, πάμε μαγκές. Βλέπουμε ένα κολόνι. Θα τα πάρουμε αρχικά, έτσι. Πώς θα γίνει το σύστημα, κολώνει η μπετονιέρα στο δεύτερο μάτι, μπήκε πίσω από τα ανατολικά, μόνο έτσι γίνεται είσοδος έξοδος των οχημάτων, δεν υπάρχει πλέον άλλη οδός. Από το μονοματάκι των ανατολικών μημάτων της Αγίας Σοφιάς κολώνει η μπετονιέρα. Πάμε να δούμε όλη τη δράση, καθώς καθάρισα για λίγα δευτερόλεπτα το τηλέφωνο, έτσι ώστε να είναι ωραία η θέασή σας. Έτσι ώστε να γεμίσει με κυβικά μπετόν η πρέσα και εν συνεχεία να γίνει το παιχνίδι σκυροδέτησης στο 8ο μάτι. Υπάρχει και το 9ο που θα ξεκινήσει από εβδομάδα και το 10ο θα πηδήξει τη μικρή υπογειοποίηση που θα σας πει σε λίγο ο Θωμάς πώς θα γίνει, γιατί ρωτάει συνέχεια τους τεχνικούς εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε να τα παρακολουθήσουμε. Πάμε να δούμε να ρέει το πετό. Ο χειριστής κάθεται εκεί στα νέου τύπου λατάκια, τον βλέπετε, ωραίος κύριος, το καπελάκι του, γιατί έχει υπέρλαμπρο ήλιο και σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα πω σε αυτό το σημείο να δείτε παιδιά όλοι τον ντρονά το βίντεο το χθεσινό, περιλαμβάνει υπογειοποίηση και γήπεδο και είναι ένα φανταστικό βίντεο, 21 λεπτά, ναι, και τώρα χειρίζεται το πετό. Αναμοχλεύει η Λαφράτζ μπετόν και ρέει το μπετό εδώ από την μπετονιέρα στην πρέσα. Είδαμε τα 7 μάτια, πάμε να δούμε και τη σκηνοθέτηση του 8ου. Με ένα πολύ καλό επιτελείο, παρεάκι σήμερα. Να σηκώσω το κινητό ψηλά, να βγω πιο έξω. Δυστυχώς δεν μπορώ να το πάρω, είναι το πεύκο, δεν ήξερα που ρίχνει προς τα εκεί, εύχομαι σε συνέχεια να πάρει προς τα νότια. Λοιπόν, για πάμε γερά. Λοιπόν παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχει ένα προκάτ, τώρα φτιάχτηκε αυτό εκεί το κουτάκι, το οποίο όπως βλέπετε είναι ζυγισμένο, έτσι ώστε να μπει εκεί που είναι η τρύπα που έχει τα νερά. Εκεί θα μπει αυτό εδώ. Είπαμε, γεώπανα ασφαλτόπανα μαύρα κάτω, χαμός. Τώρα το βενζινοκίνητο δονητής, ο βενζινοκίνητος δονητής παίρνει θέση μάχης έτσι ώστε να διαχέσει όλο το υλικό
στην πλάκα. Να μην αφήνονται κενά δηλαδή. Να σου πω ρε, Θωμά, η σκηνοθέτηση από το μαγαζί φαίνεται καλά, πιάτο. Από το μαγαζί φαίνεται πιάτο, έτσι. Εδώ έχουμε το τέτοιο ρε, το πέφτο. Να προλάβουν γιατί έχει να τρεις θέσεις ακόμα. Εγώ θέλω να τη ρίξουμε εδώ πέρα, να πιάνει λίγο η μηχανή. Ρε Μαστοριά, ρίξτε πιο κάτω ρε. Εδώ υπάρχει πολύ κίνηση. Είναι ρε Θωμά, πάμε τώρα να μου πεις αυτό που μου έλεγες προηγουμένως, πώς θα γίνει το σύστημα για να πάμε στην υπογειοποίηση στο σκηνοθέτηση πιο μετά. Εδώ, παιδιά λοιπόν, εδώ σκηνοθετείται το 8ο μάτι. Εδώ είναι το ένατο που έχει πέσει το πετό της πλάκας της κάτω και κοιτάξτε, εκεί που αρχίσει το φύλλο πάνω από το χαλί και το χοντρό που είναι το 10ο μάτι. Κοιτάμε τη μικρή υπογειοποίηση θα ρίξουν στην εκεί. Οποία δεξιά αριστερά πρέπει να έχουμε αντιστηρίγματα για να κάτσει κολόνα. Θα ρίξουν στο 10ο κομμάτι τσιμέντο καθαριότητας. Στο 10ο που είναι το, το μαύρο, το γιο πάνω θα λεβάνω. Όχι στην τρύπα. Όχι. Πάμε. Θα ρίξουν το 10ο κομμάτι από εκεί, το τσιμέντο καθαριότητας. Μετά θα ρίξουν την πλάκα 80-90 πόντους όπως είναι το 1ο κομμάτι από εδώ μεριά. Ναι. Θα ρίξουν μία πλάκα της κάτω υπογειοποίησης της μικρής. Ναι. Με στρώση με τσιμέντο και με σίδερα. Και μετά αυτό θα το καλύψουν. Θα ρίξουν την πλάκα της μικρής υπογειοποίησης. Η πλάκα η πάνω της μικρής υπογειοποίησης που θα είναι η κάτω πλάκα του δρόμου που έρχεται από Νέα Ιωνία. Ωραία. Και μετά θα μαζέψουν τα χώματα που είναι από κάτω από τα στο τούνελ μέσα. Μάλιστα. Στο 8ο, στο 7ο, στο 6ο. Θέλω να πιστεύω ότι το καταλάβατε, παιδιά. Παίρνει πίσω τα παρακάτω ρε φίλε. Γιάννη! Γιάννη! Για να μην αφήνω τώρα και πέρα με τόσο θόρυβο που κάνει. Πάμε παιδιά φίλοι, αυτό πρέπει, έτσι πρέπει να γίνει η δουλειά. Να τα βλέπει και ο Γιώργος. Από ψηλά είναι πιο ωραία.
Περίμενε ρε. Το δύο φύγαμε. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν τα φλόγες. Γιατί είναι αυτό που σου λέω εγώ ρε, ότι απαγορεύονται λέει οι καμάρες. Γιατί απαγορεύονται οι καμάρες. Τι είναι αυτή ρε. Μα τι είναι αυτά ρε. Δεν ξέρω. Αυτό άμα μπορείς πάτε το αυτό. Δεν μπορώ να το πάρει. Ποιος το έχει αυτό. Αυτό είναι μόνο στο δικέφαλο του Μάρτη. Δηλαδή την κεντρική διακύρωση. Γιατί αυτές τις εταιρείες τον ούτε τέτοια δεν ξέρουν τίποτα. Ένα αλαλέον μαζί με το Πεύκο. Σε μια κατασκευή μάγκες, εδώ θα ρωτήσω τώρα κατά τις 4, δεν ξέρω αν ξέρετε, το πιο δύσκολο χαρτί για να εγκριθεί και να προχωρήσει και να ανοίξει, είτε λέγεται κατάστημα, είτε λέγεται οικοδομή, είτε λέγεται ό,τι έργο είναι. Ποιο είναι το πιο δύσκολο χαρτί να πάρετε, ξέρετε? Από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ποιο είναι το πιο δύσκολο χαρτί? Με σκάψιμο. Και με σκάψιμο, με τα πάντα. Είναι όχι. Για να πάρεις τέτοια λειτουργία, πρέπει να έχεις το χαρτί της πυρασφάλειας. Αν δεν το έχεις αυτό, δεν ανοίγεις ούτε ψηλή κατζίδικο. Να ανοίξεις. Ούτε ψηλή κατζίδικο. Ούτε ψηλή κατζίδικο. Ούτε ψηλή κατζίδικο. Γιατί έχει πολλά υπηρεασφάλεια. Τα ακούτε παιδιά, πιστεύω και εσείς, για να καταλαβαίνετε έτσι ότι το πιο λατρευτό σώμα που είναι το πυροσβεστικό έχει και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να δώσει αδειοδότηση σε ό,τι ανοίξετε. Φανταστείτε σε ένα γήπεδο. Και να ξέρετε ότι ο Μιλόν το 2003 είχε δει τα σχέδια, γιατί στο γραφείο μου στην πυρασφάλεια τότε ήρθαν τα σχέδια για την ανέγερση του γηπέδου της ΑΕΚ, που σε μια νύχτα τα πήρε κόκαλης. Και φυσικά είναι στην αρχαιοθήκη της προεδρευτικής τα σχέδια αυτά, τα παλαιά. Λοιπόν, κλείνω εδώ. Θα συνεχίσω από κάτω, από εκεί και από καφετέρια DNP του φίλου του Σταύρου. Για να κλείσω το βίντεο το σημερινό, ένα περιφοράτο και ένα από τα ράτσα. Να είστε όλοι καλά, υγεία, υπομονή και πάνω απ' όλα ενότητα σε εμάς τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ, είτε λεγόμαστε Σίγμα Φι ΑΕΚ, είτε λεγόμαστε Original, είτε Γκέτο, είτε ό,τι άλλο σύνδεσμος, είτε μεμονωμένοι ΑΕΚΖΙΔΕΣ, ένα μας ενώνει, η αγάπη μας για την ΑΕΚ. Αυτό φίλοι εχθροί της ΑΕΚ που μας πολεμάτε λισαλέα, κόκκινη, κίτρινη, κόκκινη, πράσινη, άσπρη, μαύρη και διβέτσικο γορέτσι, η ΑΕΚ είχε ενότητα. Μαγκές, όσο και να θέλετε να στείλετε διχόνοια με τα γραφόμενά σας σε site άλλων ομάδων, η ΑΕΚ είναι μία και η οπαδή της είναι massive ενότητας. Την ΚΑΕΚ!
κάμερα στα χέρια μου, πάμε για αποφώνηση, είδατε παιδιά. Και ευχαριστώ πολύ τα μαστόρια που τραβήξαν λίγο πλάνα του πρώτου πετού στη μικρή υπογειοποίηση. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε, εδώ είναι τα συστήματα. Κάτσε να μεγαλώσω την κάμερα γιατί μου την διεκτήσω άλλος. Πεδονιέρα και πρέσα που ρίχνει στη μικρή υπογειοποίηση. Να είστε όλοι καλά, στην ΚΑΕΚ, υγεία, υγεία, υγεία.